Μια εμπνευσμένη έκθεση ζωγραφικής είχε στο επίκεντρο το έργο του μεγάλου ζωγράφου Van Gogh, με πρωταγωνιστές μικρά παιδιά που δημιούργησαν τα δικά τους ζωγραφικά έργα. Είναι μια ημέρα χαράς για τη Μητρόπολη Καλαμαριάς με τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου του Μενάρχου μας, του Πατέρα Ιωστίνου. Φιλοξενούμε πάρα πολλές εκθέσεις σε αυτό το χώρο, το πολυδύναμο κέντρο της Μητροπόλεως Καλαμαριάς. Σήμερα έχουμε έκθεση ζωγραφικής. Η χαρά είναι πολύ μεγάλη και η ευλογία, διότι τα παιδιά είναι τα λουλούδια πρώτα απ' όλα που στολίζουν αυτό το χώρο και η κυρίαρχη πάντοτε είναι στον πολιτισμό τα παιδιά που μας δίνουν τα δικά τους μηνύματα. Ήδη να σας αναφέρω ότι εκτός από αυτή την ωραία έκθεση, πριν από λίγες μέρες ένα άλλο παιδί από το Πολυδύναμο Κέντρο της Μητροπόλεως μας βραβεύτηκε στη Ρωσία σε διαγωνισμό που αφορούσε τον Άγιο Ευγένιο το Τραπεζούντιο. Και συνεχίσουμε τις δραστηριότητες και τις δράσεις και με κινηματογράφο και με διαδραστική μελέτη της Αγίας Γραφής και με πολλές άλλες έτσι πολιτιστικές δράσεις. Ο Ολλανδός ζωγράφος έφτιαξε τον πρώτο πίνακα σε ηλικία 27 ετών, όντας αυτοδίδακτος καλλιτέχνης. Εν ζωή λέγεται ότι πούλησε μόλις ένα πίνακά του, με την τεράστια αξία του να γίνεται γνωστή παγκόσμια μετά το θάνατό του το 1890. Τα παιδιά φρόντισαν να μάθουν όσο το δυνατόν περισσότερα για τον μεγάλο ζωγράφο. Είδαμε κάποια έργα του και αποφασίσαμε να ζωγραφίσουμε την έναστρη νύχτα και το βάζω με τα λουλούδια. Η έκθεση ζωγραφικής είχε βραβεύσεις, ήταν και διαγωνισμός δηλαδή. Ο τίτλος της έκθεσης ήταν «Ένα μπουκέτο για το Van Gogh». Και τα παιδιά νομίζω ότι είναι πολύ ενθουσιασμένα. Καταρχάς να ευχαριστήσουμε και να συγχαρούμε όλη την Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς και τον δεσπότη μας, τον πατέρα Ιουστίνο, για όλη αυτή την οργάνωση, για όλα αυτά τα τμήματα που προσφέρει το Πολυδύναμο Κέντρο. Όπως επίσης να συγχαρούμε και τα παιδιά που είναι τόσο ταλαντούχα και με τη δασκάλα τους φυσικά, την κυρία Μπαρζόκα. Και θα ήθελα να κλείσω με μία φράση, μιας και έχουμε έργο του Van Gogh εδώ σήμερα. Ο Van Gogh είχε πει ότι αν ποτέ ακούσεις κάποια φωνή μέσα σου που να σου λέει να μην ζωγραφίζεις, τότε άρχισε να το κάνεις, άρχισε να ζωγραφίζεις και η φωνή αυτή θα πάψει μέσα σου. Πρωταγωνιστές της έκθεσης τα μικρά παιδιά, τα οποία δεν έκρυψαν τον ενθουσιασμό τους από την κοινή δουλειά και προσπάθειά τους. Πιστεύω ότι όλα τα παιδιά έκαναν καλή δουλειά. Ήταν καλοί φίλοι μου κιόλας. Συμπάθησα όλους αυτούς. Έχω συμμετάσχει κι άλλες πολλές φορές. Αγαπώ τη ζωγραφική από τότε που πολύ μωρό. Ενθουσιαστήκα πάρα πολύ με το διαγωνισμό. Μου άρεσε πάρα πολύ. Κέρδισε η αδελφή μου, που είναι από το 6ο δημοτικό. Εμπνεύστηκα τόσο πολύ από τη ζωγραφική που αυτές τις δύο τελευταίες μέρες ζωγραφίζω. Η μαμά μου λέει πως έχω την καλλιτεχνική φλέβα. Μ' αρέσει πολύ η ζωγραφική. Πιστεύω ότι όλα τα παιδιά έπρεπε να κερδίσουν. Προσπαθήσαν όλα πάρα πολύ και καλό καλοκαίρι. Ενθουσιάστηκα πολύ με αυτό το διαγωνισμό. Μου άρεσε πολύ που κέρδισε, ήμουν μία από τους νικητές και ότι πιστεύω ότι όλοι άξιζαν να κερδίσουν, ότι όχι μόνο εγώ, αλλά όλοι τους. Η ζωγραφική είναι κάτι πολύ ωραίο και ελπίζω να αρέσει και σε εσάς. Καλό καλοκαίρι!